Добър ден. Καλημέρα. Да благодаря на президента на Сърбия. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Σερβίας, τον κύριο Βούτσις, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αλέξη Τσίπρα και τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας που είναι φιλοξενούμενός μας από το πρωί σήμερα για τη σημερινή μας συνάντηση. Επειδή ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στα Βαλκάνια σε συνθήκες βαρεών προβλημάτων που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος και η Ευρώπη και τα γεγονότα και τις εξελίξεις στην Ευρώπη, τις δολοφονίες, την πρόσφατη μαζική δολοφονία στην Αμερική και στην Κολονία. Εμείς από τα Βαλκάνια θέλουμε να πέμψουμε ένα μήνυμα σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας. Και φυσικά όλα αυτά προς όφελος των ανθρώπων, υπέρ των αυξήσεων των εισοδημάτων, της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του τουρισμού και προς όφελος των κοινών μας έργων που έχουμε αναλάβει. Κάπου το 2002 ή το 2003 στη Θεσσαλονίκη μέσα σε Писана пътната карта, καθιερώθηκε ένας οδικός χάρτης βάσει το οποίο εμείς με τη Ρουμανία ξεκινήσαμε και αποτελούμε πλέον μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Σερβίας βρίσκεται ανάμεσά μας δείχνει ότι παρόλο που ακόμα δεν έχει ενταχθεί η Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς όλοι μαζί επιμένουμε και γνωρίζουμε πως η φυσιολογική θέση της Σερβίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα κράτος το οποίο δεν έχει γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό όλοι εμείς και η ομολογή μου, ομολογός μου από τη Σερβία, από την Πρίστινα και το Κωσυφοπέδιο, θα εργαστούμε για τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας και για την επιτάχυνσή της και νομίζω ότι αυτό θα είναι προς όφελος της ασφάλειας και της ειρήνης των Βαλκανίων, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Έχουμε την Ισπάνια ευκαιρία, μας δίνεται η Ισπάνια ευκαιρία, όπως είχαμε συζητήσει με τον κύριο Τσίπρα, να έχουμε μια κοινή προεδρία στην οποία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Βουλγαρία και η Ελλάδα να είναι κοινή κινητήρια δύναμη, επειδή μετά θα μας ακολουθήσουν στο τιμόνι της Προεδρίας η Ρουμανία και η Αυστρία, που θα κάνουν πάντο δυνατόν η στρατηγική του Δουνάβεως και της Μαύρης Θάλασσας να προχωρήσει, ενώ και η Σερβία θα στήριξει και είναι πάρα πολύ σημαντικό κράτος όσον αφορά τη στρατηγική του Δουνάβεως. Μην εκπλήσεστε λοιπόν ότι ο πρόεδρος Βούτσιτς βρέθηκε και στο Μπουργκάς, σήμερα βρίσκεται μαζί μας εδώ. Επειδή στα Βαλκάνια έχουμε συνεννοηθεί να μην υπάρχουν μεγάλοι και τρανοί, όλοι να είμαστε ισότιμοι, όλοι να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας, έτσι ώστε να αποδείξουμε πως τα Βαλκάνια είναι ένα υπόδειγμα της Ευρώπη, για την Ευρώπη και είναι μια περιοχή σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας. Δεν αποτελούμε μια μικρή αγορά οι τέσσερις χώρες μαζί. Το εγχώριο εθνικό προϊόν και της Βουλγαρίας και της Ελλάδας και της Σερβίας έχει ανωδική πορεία και δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός ή το αντίθετο. Εμείς θέλουμε να δείξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί με μας, να μην έχει καμία ανησυχία μαζί μας. Όλοι μαζί να αναζητήσουμε
Το μόνο που θα αναζητήσουμε είναι η ανάπτυξη και όχι οι διχόνοιες. Θεωρώ ότι τα έργα υποδομής τα οποία ανακοινώσαμε με τον ομόλογο μου, τον κύριο Τσίπρα, στην Καβάλα για την πολυτροπική διάδρομο και τη συνδεσιμότητα Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και διασύνδεση με το Ρούσε και με το Βουκουρέστι και τον αυτοκινητόδρομο που κατασκευάζουμε προς το Βελιγράδι, καθώς επίσης και η στρατηγική του Δουνάβεως, πράγματι δίνει μία ολοκληρωμένο φάσμα για τις ανάπτυξεις της περιοχής μας. Ευχαριστώ τους ομόλογός μου, οι οποίοι δέχτηκαν την πρόσκληση να βρεθούν σήμερα εδώ. Νομίζω ότι εκπέμπουμε μηνύματα τα οποία οι λαοί μας και οι Βρυξέλλες έχουν κατανοήσει πολύ καλά πως στην περιοχή μας υπάρχουν υπεύθυνοι ηγέτες, πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι επιμένουν υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και συνενώνονται βάσει των επικοινωνικών στοιχείων. Σας ευχαριστώ και πάλι και δίνω το λόγο στον πρόεδρο Βούτσιτς. Poštovani domaćine, dragi prijatelju, predsjedniče vlade Bugarske, gospodine Borisov, uvaženi prijatelju, gospodine Cipras, poštovani predsjedniče vlade, nama prijateljske Rumunije. Biću kratak. Kirije prosipotić Rumanijes, θα είμαι σύντομος για μας η ειρήνη και η σταθερότητα αποτελούν τα πιο σπουδαία σημεία. Εργαζόμαστε βάσει σε συγκεκριμένα έργα και μιλήσαμε για τον τομέα της ενέργειας, γιατί η Σερβία είναι πολύ σημαντική διασύνδεση με τη Βουλγαρία. Εδώ ολοκληρώθηκε η προεργασία και αναμένουμε, όπως γνωρίζετε, η Σερβία βρίσκεται στο δρόμο προς την Ευρώπη και είμαστε ευγνώμονες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, οι οποίοι μας παρέχουν την συνδρομή του στην πορεία αυτή, καθώς δεν είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ πως θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά για τους πολίτες μας, για το βιωτικό τους επίπεδο, έτσι ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα. Είμαι ευγνώμων επίσης πως σήμερα άκουσαν πάνω σε ένα δύσκολο για τους πολίτες της Σερβίας θέμα, δηλαδή ενώ το δημοψήφισμα στην Καταλωνία και τα διπλή αντιμετώπιση των θεμάτων σε σχέση σχετίζω το θέμα με το κοσυφοπαίδιο. Και αυτά στράφηκαν κατά το έθνος και το κράτος μου. Όταν το κοσυφοπαίδιο έγινε ανεξάρτητο ακόμα χωρίς να γίνει κανένα δημοψήφισμα, ενώ στην Καταλωνία έγινε κάποιο και εμείς καμιά φορά οι Σέρβοι αναρωτιόμαστε γιατί θα έπρεπε να γίνουμε θύμα των διπλών σταθμών και μέτρων και σταθμών. Γι' αυτό εμείς θα αγωνιστούμε, θα αγωνιζόμαστε για το κράτος μας. Είμαι ευγνώμων στους φίλους μου, στον Μπόικο και στον Αλέξη που με άκουσαν. Θα εξακολουθήσουμε να διεξάγουμε τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις και θα κάνουμε όλα εκείνα που οι φίλοι μας, οι γείτονες μας ανατολικά και νότια από εμάς και άλλοι που δεν είναι, που δεν έχουμε άμεση γειτνίαση μαζί τους, αλλά τις ανήκουν στην πρώην Ιουγκοσλαβία, έτσι ώστε να αναπτύξουμε όλο ένα και καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους
και ότι θα καταφέρουμε να συνεισφέρουμε για την ευημερία του λαού μας και υπέρ εκείνου που ανέφερε ο εκείνων των υποθέσεων που ανέφερε ο Πρωθυπουργός Μπορίσοφ. Ευελπιστώ πως θα γίνουμε πολύ καλοί οικοδεσπότες στη συνάντηση στο Βελιγράδι. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι στη Βάρνα, μια πόλη με ιδιαίτερη ελληνική παρουσία από τα αρχαία χρόνια, και τη χαρά μου που βρίσκομαι με τους ηγέτες τριών γειτονικών χωρών, φιλικών προς την Ελλάδα, και οι τέσσερις χώρες μαζί μπορούμε να παίξουμε έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την πρόοδο, την συνανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Τα Βαλκάνια είναι μια πολύ κρίσιμη περιοχή για την Ευρώπη. Μια περιοχή που στο παρελθόν βεβαίως γέννησε ανησυχίες, πολέμους, αντιθέσεις. Σήμερα όμως μπορεί να γεννήσει την ελπίδα για μια νέα πορεία συνεργασίας και συνανάπτυξης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις και οι τέσσερις χώρες μαζί μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε την δύναμη που καθεμία από μας έχει σε έναν κοινό σκοπό. Τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία χώρα που δικαιούται να προχωρήσει με γοργά βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε σήμερα την ιδέα που είχε ο Μπόικο και την μοιραστήκαμε μαζί στην Καβάλα, στην προηγούμενη συνάντησή μας, ώστε η επόμενη προεδρία, η βουλγάρικη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στην πραγματικότητα μια βαλκανική προεδρία. Και βεβαίως συζητήσαμε και το πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή την βαλκανική προεδρία για να αναζωογονήσουμε την ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003, εκεί όπου αποφασίστηκε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες και με χώρες των Βαλκανίων. Και βεβαίως αναζωογόνηση της ατζέντας Θεσσαλονίκης σημαίνει ουσιαστική συζήτηση για την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Μια συζήτηση που πρέπει να αφορά πρώτα και κύρια τις βαλκανικές δυνάμεις και στην οποία θα καλέσουμε προφανώς και άλλες δυνάμεις, σημαντικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες να έχουν τη δική τους ιδιαίτερη συμβολή. Σε αυτά τα πλαίσια κουβεντιάσαμε για την πιθανότητα να οργανωθεί στα πλαίσια της Βουλγάρικης Προεδρίας μια σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα να τονίσω ότι για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει το ρόλο που της αξίζει στο διεθνές στερέωμα, να ενισχύσει δηλαδή το διεθνή της ρόλο και τη δυνατότητά της να στηρίξει τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο, πρέπει πρωτίστως να μπορεί να λύνει τα δικά της προβλήματα, τα προβλήματα που αφορούν την ίδια, και θα δοκιμαστεί, πιστεύω, πρώτα και κύρια στη δική μας γειτονιά, στην βαλκανική γειτονιά. Υπ' αυτήν την έννοια, μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα πρέπει να προχωρήσουν μέσα στο πλαίσιο του διαλόγου. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θα παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο. Πιστεύω πως, για παράδειγμα, η επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση μιας δίκης και βιώσιμης λύσης είναι μία από τις προκλήσεις που έχει να λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες που βρίσκονται σε ενταξιακή διαδικασία, όπως η Σερβία, είναι ένα από τα ζητήματα που έχει να λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει να λύσει πρώτα τα του οίκου της για να μπορεί να παίξει και έναν σοβαρό ρόλο στο διεθνές στερέωμα. Και σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία χωρών των Βαλκανίων, πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια πορεία που θα βασίζεται και στην αιρεσιμότητα, αλλά και σε ένα νέο όραμα για την συνεργασία των λαών στην ευρύτερη περιοχή. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε λοιπόν στενά σε μια σειρά από τομείς, όπως η ενέργεια,
η οικονομία γενικότερα, η ενέργεια, οι μεταφορές, αλλά και η διαχείριση κρίσεων, η ασφάλεια, το προσφυγικό, η προσφυγική κρίση. Συνομιλήσαμε, και κλείνω με αυτό, για πολύ μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή μας, που αν προχωρήσουν θα αλλάξει όψη η ευρύτερη περιοχή. Να πω για παράδειγμα, ο αγωγός TAP, ο κάθετος διάδρομος IGB, η αγωγή από την Ανατολική Μεσόγειο, οι σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, Θεσσαλονίκη-Βελιγράδι, Θεσσαλονίκη-Ρούσε και γιατί όχι και Βουκουρέστι, έργα τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να δώσουν μια διαφορετική πνοή στην ευρύτερη περιοχή. Πιστεύω λοιπόν στενά ότι αυτή η δυναμική της τετραμερούς συνεργασίας μπορεί να έχει προοπτική και μέλλον. Πιστεύω ότι οι χώρες μας οφείλουν να συνεργαστούν στενά για να προκειμένου να αναδείξουν τη σημασία της συνεργασίας για την πρόοδο στην ευρύτερη περιοχή και πιστεύω ότι αυτό το κοινό μας μέλλον δεν μπορεί να χτιστεί πάνω στον εθνικισμό, όπως συνέβη στο παρελθόν στα Βαλκάνια δυστυχώς, αλλά ούτε και σε σχεδιασμούς τρίτων για την περιοχή μας, μπορεί να χτιστεί, να βασιστεί αυτό το κοινό μας μέλλον πάνω στις μεγάλες δυνατότητες των λαών μας, στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για την περιοχή μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις να ευχαριστήσω θερμά τον Μπόικο για την φιλοξενία και να πω ότι και εγώ αναμένω, ανυπομονώ για την επόμενη τρίτη συνάντηση που αποφασίσαμε να γίνει στο Βελιγράδι. Mulțumesc, domnule prim-ministru, domnule președinte, domnule președinte, stimați prieteni. Am să reiau ceea ce am discutat și la prânz, la întâlnirea cu domnul prim-ministru Borisov. În fapt, ceea ce am stabilit pentru România și Bulgaria, n-am făcut decât să extindem și să extindem și să... Just a second. Okay. Now it is? Okay. So, I start again, huh? Am să reiau și o parte din ceea ce am discutat și am stabilit și am mai vorbit și cu dumneavoastră după întâlnirea de la prânz cu domnul prim-ministru Borisov. Nu am făcut altceva decât să extindem colaborarea dintre Bulgaria și România cu Serbia și cu Grecia. Așa cum s-a spus mai devreme, nu suntem România o țară vecină cu Grecia, dar suntem o țară parteneră cu Grecia și o simțim ca și fiind în vecinătate. Suntem patru țări care formăm Balcanii de Vest, tus estenomaste san Balcanii care pot să fie în egală măsură o poartă de intrare în Europa, o poartă de ieșire în Europa, în auzit care să apere în Balcanion, cu să poruse să ne avem același interes și strategic și economic, și de bun vecin ca Serbia, să devină țară membră a Uniunii Europene. Avem același interese strategice ca Serbia să devină și toate țările Ένωση. Έχουμε τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα και όλες οι χώρες που έχουμε βρεθεί εδώ να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία. Είναι πολύ σημαντική η διασύνδεση Βουλγαρίας-Σερβίας και Βουλγαρίας-Ρουμανίας για την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι σημαντικό και οι τέσσερις χώρες να δράσουμε ως ένας εταίρος στον τομέα της ενέργειας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφύγουμε το μόνο προμηθευτή. Ένα και μοναδικό προμηθευτή. Και συντονιζόμαστε
αντιλαμβανόμαστε, επειδή πρόκειται για κοινά έργα υποδομής, αλλά και έργα εθνικά σημαντικά για να αναπτυχθεί ένα δίκτυο για τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους που θα διασφαλίζουν την ζωή στις παραμεσόριες περιοχές. Και είμαι βέβαιος ότι έχουμε, μας συνδέει ένα πολύ πραγματιστικό, πραγματιστική εταιρική σχέση. Ήδη έχουμε χαράξει ορίζοντα τον χρόνο και στόχους τους οποίους θα ακολουθήσουμε και θα επιδιώξουμε. Όπως ανέφερε ο κύριος Μπορίσοφ, όλοι θα κατανοήσουν ότι η συνεργασία μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αντίθετα για να αξιοποιήσει τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα και για τη φιλοξενία. За да избегнем заглавие, нова Вишеградска четворка или нещо отново свързано с някаква такава подобна политика. Нашето събиране тук дойде вследствие естествен процес след срещите ни в Солун с Алексис и с Вучич, последствие в Кавала и присъединяването днеска на междуправителството заседание с Румъния. Това, че интереса в този регион на всичките държави, които изброих, в инфраструктурните проекти, ЖП линии, магистрали, пречиствателни станции, съвпадат, това ни прави партньори. Ние изпитваме и сме доволни, понеже от моя страна, за цялата тази европейска солидарност, финансова помощ, която по предсъединителните и европейските фондове получила България. Предполагам и Румъния, предполагам и Гърция. Нашата цел не е да се конфронтираме. Точно обратно. С аргументи, с постигнати резултати, с спокойствие, с мир, с разбиране, с толерантност, да предложим варианти как и по-бързо да се постигне необходимия европейски мир между Белград и Прищина и присъединяването бързо на Сърбия към Европейския съюз. Разбира се, че такива срещи и те могат и да се по теми да се разширяват и с колегите от Скопие, и от Албания, и от Черна гора, и в зависимост от това по какви проекти се работят. Така че решихме следващата среща, за да, защото няколко пъти подред президента Вучич идва и иска да върне среща там. След това Михай. Това са теми, освен това. След днес хората ще ни питат. Намерихте ли инвеститори по тези проекти? Вучич сподели за работата си с китайски инвеститори. Ципрас сподели за Пирея с китайски инвеститори. Ние с Европейската банка, Европейската световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие. Колегите също имат свой опит. Защото, за да го превърнем това в реален проект, трябва да му гарантираме финансиране. Да, за мостовете и нашите пътища днеска с Румъния го казах. Имаме тол системи, публично-частно партньорство, концесиониране, това ще ги изплаща. Убеден съм, че ще имаме достатъчно желаещи. По другата тема, дали да се ползва опита, който имат колегите с Китай, дали пак през Световна банка или Европейска банка, плана Юнкер. Това, което разпределихме като екипи, те трябва да ни подскажат бързо кой би бил най-изгоден, защото когато четири държави казват, ето това е един проект, който гарантира Дунавска, Черноморска стратегия, Балкан, развити Балкани. Аз съм убеден, че и геополитически инвеститори ще се намерят, които да дойдат да ни помогнат. Така че моля ви да не напишете заглавие, нова Вишеградска четворка се роди или нещо от подобно. Срещу колегите от Брюксел се изправя нова вълна, която да задава проблеми. Точно обратното. Нашия глас се чува, защото имаме мотиви, имаме програма, имаме разбиране и искаме и това, което предлагаме,
е присъединяване, полза на цяла Европа, спокойствието в региона е полза на цяла Европа и ако не създаваме ние на Балканите проблем, пак е в полза на цяла Европа. Така че днеска правим нещо добро за Европа. Добре. Заповядайте на вкусна... Оле?